για την οριστική έξοδο από την κρίση. Έχουμε μια συμφωνία που μπορεί επιτέλους να δώσει προοπτική όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ειδικά στο ζήτημα του χρέους, η δεσμευτική εγγύηση των εταίρων μας για άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου εξυπηρέτησής του της τάξης του 15% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος ετησίως στέλνουν νομίζω ένα ισχυρότατο μήνυμα στις αγορές και στους διεθνείς επενδυτές ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν θα παρεμποδίζεται από εδώ και στο εξής από τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους. Και αυτή νομίζω ότι είναι η πιο στέρεα έννοια βιωσιμότητας. Το επόμενο διάστημα βεβαίως θα επιδιώξουμε την γρηγορότερη δυνατή εξειδίκευση των μέτρων αυτών σε ό,τι αφορά τα μέτρα της συμφωνίας για το χρέος και ειδικότερα στην αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά, ώστε να αρθεί οριστικά η αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε αναλάβει μία υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε και είναι πράγματι σημαντικό για πρώτη φορά να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Από εκεί και πέρα όμως, και πιστεύω ότι όλοι το αναγνωρίζουν, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικώς, είναι προφανές ότι θα πρέπει να πάμε σε πιο ρεαλιστικούς στόχους. Διότι είναι απολύτως αδύνατον πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους του 3,5% μετά το 2018 να διατηρηθούν και μάλιστα για αρκετά χρόνια, εκτός αν θέλουμε να πνίξουμε την ελληνική οικονομία και να έχουμε διαρκώς συνθήκες μακροχρόνια στασιμότητας. Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Τα πρωτογενή πλεονάσματα με δεδομένα τα αποτελέσματα της ηφαισιακής εξαετίας σε κράτος, κοινωνία και εργαζόμενους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κοινό μυστικό. Ας μην κάνουμε ότι ξαφνιαζόμαστε ή ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν μιλάμε γι' αυτό. Άρα ας τολμήσουμε με ειλικρίνεια να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ας τολμήσουμε να πούμε ότι πρώτα πρέπει να μπουν οι ρεαλιστικοί στόχοι και στη συνέχεια να συζητήσουμε στη βάση αυτών των ρεαλιστικών στόχων για τη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Καταλήγανε πρώτα στη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων που προβλέπονταν εκεί ήταν ή δεν ήταν ρεαλιστικοί. Έτσι, για παράδειγμα, η συμφωνία του 2012 προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% από το 2016 ως το 2031, για πάνω από 16 χρόνια. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι όλοι γνώριζαν, μηδενός εξαιρουμένου, ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί, οικονομικά και κοινωνικά αδύνατο, όλοι προσποιούντουσαν ότι μπορεί να συμβεί. Προσποιούνταν ότι όλα πηγαίνουν καλά. Αυτή την πρακτική, πιστεύω λοιπόν, της μετάθεσης και της προσποίησης, της μετάθεσης του προβλήματος και της προσποίησης, οφείλουμε όλοι να τη σταματήσουμε. Και τώρα υπάρχουν, πιστεύω, επιτέλους οι προϋποθέσεις για να ανοίξει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αυτή η συζήτηση. Με δεδομένο μάλιστα ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη κερδίσει κάτι σημαντικό.
να μην συνδέεται πια στη δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη ο όρος exit με την Ελλάδα. Και σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο πρέπει να θέσουμε σήμερα επιτέλους τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη και με απόλυτη προτεραιότητα την μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα που πρέπει να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να πούμε ότι επιστρέφουμε επιτέλους στην κανονικότητα. Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι βασισμένο στα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και απαντά στις επίγουσες κοινωνικές ανάγκες της χώρας. Μετασχηματίζουμε δομικά το κράτος ώστε να διευκολύνει την αναπτυξιακή διαδικασία, διασφαλίζοντας ισότητα στους όρους και στην πρόσβαση για όλους. Χτυπάμε την κοινωνική ανισότητα στη ρίζα της, δηλαδή στην άνηση και εκλεκτική φορολογική μεταχείριση που κάποιοι απολάμβαναν μέχρι σήμερα και μάλιστα με την ανοχή του κράτους. Μεγιστοποιούμε την κοινωνική απόδοση και του τελευταίου ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου σε κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Προωθούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που εξασφαλίζουν νέες, σταθερές και καλά αμοιβόμενες, αξιοπρεπώς αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με επίκεντρο το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Κατά την προηγούμενη περίοδο, κατά την δύσκολη φάση της υποχρέωσής μας να εξειδικεύσουμε μέτρα υπιότερης μεν, αλλά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, βασικό μέλημά μας ήταν να επιμερίσουμε τα βάρη δίκαια. Και τώρα είναι καιρός να γίνει το ίδιο με τα ωφέλη της ανάπτυξης. Είναι ένας πιο ευχάριστος πονοκέφαλος. Αλλά είναι και αυτό σημαντικό, εξίσου σημαντικό. Να επιμερίσουμε δίκαια τα ωφέλη της ανάπτυξης. Μόνο έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε να ανακόψουμε τη μετανάστευση των πλέον δημιουργικών δυνάμεων του τόπου και θα πείσουμε όσους βρίσκονται έξω να γυρίσουν στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, για να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Το αναπτυξιακό μας υπόδειγμα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, τη γεωπολιτική της θέση, καθώς και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία σε κλάδους που καταξιώνονται διαχρονικά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθούν σε κίνηση τα παραπάνω είναι το οξυγόνο της οικονομίας, δηλαδή η ρευστότητα, και η διοχέτευσή της στους παραγωγικούς εξωστρεφείς τομείς. Το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να θωρακίσουμε, παρά τις δυσκολίες, την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος και σπάσαμε αυτό που πολλές φορές έχω ονομάσει αμαρτωλό τρίγωνο διαπλοκής ανάμεσα σε μέσα ενημέρωσης, τράπεζες και πολιτικό σύστημα, ώστε να μην χάνεται ούτε ένας πολύτιμος πόρος ρευστότητας από τη χρηματοδότηση υγιών παραγωγικών επιχειρήσεων. Το χθεσινό σημαντικό νέο της επαναφοράς του waiver και η επικείμενη ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στο φθηνό δανεισμό των τυπικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μειώνουν την εξάρτηση από τον ακριβότερο έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, τον ELA. Αυτό συνεπάγεται περισσότερη και φθηνότερη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία
και μείωση του χάσματος στο κόστος δανεισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Βορρά ή της Κεντρικής Ευρώπης. Σταδιακά ανακτούμε την πιστοληπτική μας ικανότητα και συνεπώς την ταχύτερη επάνωδό μας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Παράλληλα, ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων βοηθά την αναχρηματοδότηση των βιώσιμων επιχειρήσεων, εκτοπίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και συμβάλλει στην κατανεμητική αποτελεσματικότητα των πόρων, που έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζουμε ότι δεν βρίσκονται σε αυθονία. Το σύγχρονο πλαίσιο εξοδικαστικών επιλύσεων για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση μεταξύ μικρών και μεγάλων οφειλετών. Ο νέος ΔΕ αναπτυξιακός νόμος που ψηφίσαμε πρόσφατα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, αποτυπώνει και θεσμικά την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Εκεί διαμορφώνεται το λεπτομερές πλαίσιο για τον συντονισμό των κινήτρων με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και τους αναπτυξιακούς στόχους για την δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκει τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς την δημιουργία καινοτομικών εξωστρεφών δυναμικών επιχειρήσεων με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, στην προώθηση συνεργασιών και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Για πρώτη φορά, η ενίσχυση και τα κίνητρα παρέχονται με φόρο απαλλαγές που συνδέονται με την απόδοση. Στοχεύουμε το 45% του συνόλου των ενισχύσεων να δίδεται μέσω φοροαπαλλαγών, πλησιάζοντας έτσι τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 54%. Και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, όπου το 95% ήταν επιχορηγήσεις για δαπάνες που δεν παρακολουθούσε κανείς μετά την εκταμείευσή τους. Οι προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού νόμου καθορίζουν τη διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ σε ένα νέο πλαίσιο. Εστιάζουμε σε 8 άξονες προτεραιότητας, στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Την αγροτοδιατροφή, την υγεία και τα φάρμακα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα υλικά και τις κατασκευές, τον πολιτισμό και βεβαίως τον τουρισμό. Έχουμε ήδη προχωρήσει εμπροστοβαρός στην ενεργοποίηση του 25% του νέου ΕΣΠΑ και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη στοχεύουμε να έχουμε φτάσει στο 50%, ποσό που θα ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια σημαντική πρωτιά για πρώτη φορά ως χώρα στην ιστορία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρώτοι στην απορροφητικότητα και έρουμε συνεχώς γραφειοκρατικά εμπόδια που παρακολύουν τη χρηματοδότηση έργων σε εκκρεμότητα. Στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων, χρησιμοποιούνται οι κλασικές ενισχύσεις, αλλά κάτω από ένα νέο σχεδιασμό, όπου οι ωφελούμενοι και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι περισσότερες κατά αναλογία. Αξιοποιούμε τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανακυκλώσιμης μορφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση, συνεπένδυση, επιμερισμός ρίσκου, εγγυήσεις, αλλά και άλλες επενδυτικές πλατφόρμες ή ειδικά επενδυτικά οχήματα
για ανταποδοτικές υποδομές σε μια ισχυρά υποσχόμενων πεδίων, στην ενέργεια, στην διαχείριση απορριμμάτων, στις τουριστικές υποδομές, στις μεταφορές, στα δίχτυα. Ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε όλα τα επιμέρους διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία υπό τη στέγη μιας δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας και δημιουργούμε εγγυητικά σχήματα που διευκολύνουν την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων του πακέτου Juncker. Ήδη εγκρίθηκαν προς ένταξη στο πρόγραμμα 42 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πυλώνες του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ΜΕΝ πρώτο θα αναλαμβάνει τα έργα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ΔΕ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα έργα σε υποδομές. Την ίδια στιγμή, μεγάλοι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί οργανισμοί, όπως η EBRD και η KfW, εκδηλώνουν έντονα την πρόθεσή τους να χρηματοδοτήσουν ελληνικά επενδυτικά σχέδια. Και ας μην ξεχνάμε ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνοδεύεται από την εκταμείευση 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Από αυτά τα 1,8 δισεκατομμύρια ήδη εκταμείευθηκαν και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα καλυφθούν και τα υπόλοιπα 1,7. Σε συνδυασμό με τα κεφάλαια ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ, θα έχουμε αθρηστικά μια ενίσχυση ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Να λοιπόν γιατί είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικά τα αποτελέσματα του 16 θα είναι πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις και θα είναι μια καλή εκκίνηση για να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους του 2017. Στόχος όλων των παραπάνω δράσεων είναι βεβαίως η κάλυψη του επενδυτικού κενού μέσω μιας αναγκαίας επενδυτικής έκρηξης που θα συμπαρασύρει και την ιδιωτική πρωτοβουλία στην αναχέτηση της παρατεταμένης από επένδυσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Γιατί από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί τα 2/3 των συνολικών επενδύσεων. Καταναλώσαμε το παραγωγικό μας κεφάλαιο όσο βάθαινε η ύφεση εξαιτίας της υπερβολικά απότομης εσωτερικής υποτίμησης μισθών τιμών στο όνομα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Σήμερα η ανταγωνιστικότητα της εργασίας όμως υποχωρεί ξανά. Γιατί παρά την μεγάλη προσαρμογή στην πλευρά του κόστους που έγινε, η μείωση των επενδύσεων αναεργαζόμενων μειώνει την παραγωγικότητα της εργασίας σε βαθμό που υπερκαλύπτει τη μείωση του κόστους εργασίας. Και η αιτία κατά τον ΟΟΣΑ, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, δεν είναι άλλη από την συρρήκνωση των επενδύσεων. Γι' αυτό και επιμένουμε στην εκτίμηση ότι η επίθεση στο βασικό μισθό και στα εργασιακά κεκτημένα είναι ο ολισθηρός δρόμος που οδηγεί σε έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω με χαμηλότερες αμοιβές και συνεχή παραγωγική υποβάθμιση. Ενδεικτικά για την περίπτωσή μας, από το 2009 οι αμοιβές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ και η συνολική ζήτηση κατά 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 3,8 δισεκατομμύρια. Έτσι κατεγράφησαν το 2014. Το έβριμα αυτό, ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό αν αναλογιστούμε ότι οι βασικές χώρες προορισμοί για τα προϊόντα μας το ίδιο διάστημα αύξησαν τη ζήτησή τους για εισαγωγές. Επομένως, η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς την εξωστρέφεια απαιτεί χρόνο και στοχευμένες επενδύσεις και δεν επιτυγχάνεται με έτοιμες, ξενόφερτες συνταγές
νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, όπως η εσωτερική υποτίμηση και η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Όπως πολλές φορές εξάλλου έχω δηλώσει, δεν μπορεί η ανάπτυξη να στηριχθεί στη συντριβή της εργασίας. Και αυτό το «δεν μπορεί», ξέρετε, έχει δύο έννοιες. «Δεν μπορεί» σημαίνει και δεν είναι αντικειμενικά δυνατό, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια πολιτική, ηθική, κανονιστική διάσταση. «Δεν μπορεί», δηλαδή δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και δεν θα το επιτρέψουμε. Κατά τραγική ηρωνία, πολλοί επιστημονικοί σύμβουλοι του Ταμείου αμφισβητούν τώρα την αποτελεσματικότητα τέτοιων συνταγών σε μια χώρα που βρίσκεται σε ύφεση. Βέβαια, εμείς όταν επιμέναμε από την αρχή της κρίσης, ήμασταν ακραίοι. Ας έχει όμως, ας είναι, αρκεί να μπορέσουμε να συνοηθούμε έστω και τώρα. Για την αντιστροφή όμως της κατάστασης, είναι προφανώς απαραίτητη και η ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να συμπαρασύρουν μόνο στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα γενικευμένης ανάκαμψης. Γι' αυτό το λόγο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τους προϋπολογισμούς, τον προϋπολογισμό προσαρμογής που κάναμε για το 2016, επιδιώξαμε και καταφέραμε να αυξήσουμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων κατά 250 εκατομμύρια ευρώ και για το 2017 θα φτάσει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά, το 2016 το εθνικό σχέλος του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων είχε αυξηθεί στα 750 εκατομμύρια από τα 700 το 2015. Και στόχος για το 2019-2020 είναι το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων να ανέρθει στα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναμένουμε βεβαίως τώρα και οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις να αντιστρέψουν την υποχώρηση των προηγούμενων ετών. Γιατί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων επενδυτών στην προοπτική της χώρας μας είναι το ισχυρότερο σήμα και για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση με το Λαγονίσι και τις εργασίες.